Γεια σας φίλε μου και χρόνια πολλά. Θα σας πούμε σήμερα τα γεγονότα που γίνανε στον πλανήτη Γη στις 24 Δεκεμβρίου, την ημερομηνία γέννησης του φίλου και αδερφού Κυριάκου, του Κάπα, και του αφιερώνουμε αυτό το βίντεο έτσι ώστε να ξέρεις την ημερομηνία γέννησής του που έχει και γενέθλια. Γεννήθηκε το 1968, 24 Δεκεμβρίου. Να ξέρει τι γεγονότα συνέβησαν σαν σήμερα 24 Δεκεμβρίου. Και ξεκινάμε. Η 24 Δεκεμβρίου είναι η 358η ημέρα του έτους κατά το Γρηγοριανό ημερολόγιο και υπολείπονται άλλες 7 ημέρες για να κλείσει ο χρόνος. Γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα 24 Δεκεμβρίου είναι τα εξής. Το 563 εγκαινιάζεται για δεύτερη φορά ο ναός της Αγίας Σοφίας στην Κωνσταντινούπολη μετά τις ζημιές που είχε υποστεί από σεισμό. Το 640 εκλέγεται ο Πάπας Ιωάννης ο Δέλτα. Το 759 ο ποιητής Του Φου της δυναστείας το Τάνγκ αναχωρεί για το Τσέγκ Του, όπου θα φιλοξενηθεί από συνάδελφό του ποιητή. Το 1144 η πρωτεύουσα της Σταυροφορικής Κομιτείας της Έδεσας καταλαμβάνεται από τον Ιμαντεντίν Ζενκί Ατάμπεϊ της Μοσούλης και του Χαλεπίου. Το 1294 εκλέγεται ο Πάπας Βονιφάτιος ο Ίτα, αντικαθιστώντας τον Πάπα Κελεστίνο τον Έψιλον, ο οποίος παρετήθηκε. Το 1500 συμμαχικές δυνάμεις Βενετών και Ισπανών καταλαμβάνουν το κάστρο του Αγίου Γεωργίου στη Κεφαλονιά. Το 1737 η αυτοκρατορία των Μαράτα νικά τη Μογγολική Αυτοκρατορία της Ινδίας στη μάχη του Μπομπάλ. Το 1777 ο James Cook ανακαλύπτει το Κυριτιμάτι. Το 1800 πραγματοποιείται αποτυχημένη απόπειρα δολοφονίας στον Ναπολέοντα τον Βοναπάρτη. Το 1814 σαν σήμερα 24 Δεκεμβρίου υπογράφεται η συνθήκη της Γάνδης με την οποία τερματίζεται ο Αγγλοαμερικανικός πόλεμος του 1812. Το 1818 24 Δεκεμβρίου ακούγεται για πρώτη φορά η Άγια Νύχτα στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου στο Ομπερντόρφ της Αυστρίας. Τόσο παλιά είναι, πόσο παλιό είναι αυτό το τραγούδι. Το 1851 ξεσπά πυρκαγιά και καταστρέφει μεγάλο μέρος της βιβλιοθήκης του Κογκρέσου των Ηνωμένων Πολιτειών. Το 1865, 24 Δεκεμβρίου, ιδρύεται η Ku Klux Klan στην Αμερική, προφανώς. Το 1871 κάνει πρεμιέρα στο Κάιρο της Αιγύπτου η όπερα Άιντα. Το 1906 στο ραδιόφωνο ο Ρέτζιναλντ Φένσεντεν μεταδίδει την πρώτη ραδιοφωνική εκπομπή. Η εκπομπή περιλαμβάνει μια ανάγνωση ποίησης, ένα σόλο βιολί και μια ομιλία. Πρώτη φορά. 1906 ραδιοφωνική εκπομπή. Το 1913, 24 Δεκεμβρίου, στο Μίτσιγκαν, 73 άτομα συμπεριλαμβανομένων 59 παιδιών σκοτώνονται σε χριστουγεννιάτικο πάρτι όταν κάποιος φώναξε λαθασμένα φωτιά. Το 1914, στο Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, αρχίζει η ανακοχή των Χριστουγέννων λόγω ανήμερα των Χριστουγέννων που είναι 24 Δεκεμβρίου. Το 1924 η Αλβανία γίνεται δημοκρατία. Γίνεται δημοκρατία στην Αλβανία. Γιατί πριν ήταν ο Μπερίσα μάλλον. Ο Μπερίσα. Ο Χότσας. Το 1929, 24 Δεκεμβρίου, έχουμε την απόπειρα δολοφονίας του Προέδρου της Αργεντινής Ιπόλιτο Ιρογόγεν. Το 1941, στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, οι Βρετανικές δυνάμεις καταλαμβάνουν τη Βεγγάζη. Το
1942, πάλι στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, ο Γάλλος αντεσιακός Φερνάν Μπονιέ ντε λα Σαπέλ δολοφονεί στο Αλγέρι τον άβαρχο Φρασουάν Ζαν Νταρλάν. Μεγάλα γεγονότα. Το 1947, στον ελληνικό εμφύλιο πόλεμο 1946-1949, ξεκινά η μάχη της Κόνιτσας μεταξύ του Δημοκρατικού Στρατού της Ελλάδας, ΔΟΣΟΕ, και του Εθνικού Στρατού. Μα Έλληνας να σκοτώνει Έλληνα, απαράδεκτο. Το 1951, 24 Δεκεμβρίου, η Λιβύη γίνεται ανεξάρτητη χώρα και ο Ίντρις ο Άλφα ανακηρύσσεται βασιλιά της. Αργότερα τον έριξε ο Καντάφη. Και τώρα είναι... έχει συγχωρηθεί. Το 1953 έχουμε στις 24 Δεκεμβρίου συνδρομική γέφυρα στο βόρειο νησί Νέα Ζηλανδία. Καταστρέφεται από λαχάρ και καταραίει κάτω από επιβατική αμαξοστοιχεία, σκοτώνοντας 151 ανθρώπους. Το 1960, 24 Δεκεμβρίου, ο Μίκης Θεοδωράκης, αυτός ο μεγάλος Έλληνας μουσικοσυθέτης, στιχουργός και μουσικός, ολοκληρώνει τη μελοποίηση του Άξιο Νεστή, του Οδυσσέα Ελίτη. 1963, 24 Δεκεμβρίου, έχουμε την παρέτηση που υποβάλλει ο βασιλιάς Παύλος ο Γεώργιος. Έχουμε την παρέτηση που υποβάλλει στον βασιλιά Παύλο ο Γεώργιος Παπανδρέου, έτσι είναι σωστό, ο οποίος εισηγείται τη διάλυση της Βουλής το 1963 και την προκήρυξη εκλογών μετά την αποτυχία του κόμματός του να εξασφαλίσει αυτοδύναμη πλειοψηφία. Μεγάλα γεγονότα τότε. Η κυβέρνηση του έλαβε επί συνόλου 297 εδρών, 167 ψήφους, μεταξύ των οποίων 28 από βουλευτές της ΕΔΑ και 2 από τους αποχωρήσοντας από την ΕΡΕ, τον Χρήστο Γραμματίδη και τον Φώτιο Κατσιάμα. Το 1964, στον πόλεμο του Βιετνάμ, οι Βιετκόνγκ βομβαρδίζουν ξενοδοχείο στη Σαϊγκόν, στο νότιο Βιετνάμ, αποδεικνύοντας ότι μπορούν να χτυπήσουν την αμερικανική εγκατάσταση στην αυστηρά φρουρούμενη πρωτεύουσα. Το 1966, ένα Καναντέρ CL-44 ναυλωμένο από τις ένοπλες δυνάμεις των Ηνωμένων Πολιτειών συντρίβεται σε ένα μικρό χωριό στο νότιο Βιετνάμ, σκοτώνοντας τους 4 επιβαίνοντες και 107 άτομα στο έδαφος. Και το 1968 έχουμε το πρόγραμμα Απόλλων, το πρόγραμμα και το πλήρωμα Απόλλων 8 γίνεται το πρώτο πρόγραμμα διαστημικό που μπαίνει σε τροχιά γύρω από τη Σελήνη. Εκτέλεσε 10 σεληνιακές τροχές και μετέδωσε ζωντανές τηλεοπτικές εικόνες το 1968. Και 24 Δεκεμβρίου του 1968 έρχεται στη ζωή ο φίλος και αδερφός Κυριάκος Κάπα, το οποίο του ευχόμαστε να είναι γερός μέχρι τα βαθιά του γεράματα, να έχει αγάπη και ευτυχία στη ζωή του, αυτός και η οικογένειά του, και ο Θεός να του δώσει ό,τι καλύτερο του θέλει και επιθυμεί. Χρόνια σου πολλά, Κυριάκο. Να είσαι γερός. Το 1974, 24 Δεκεμβρίου, έχουμε το κυκλώνα Τράση. Ο κυκλώνας Τράση καταστρέφει το Darwin στην Αυστραλία. Το 1994, 24 Δεκεμβρίου, πραγματοποιείται στο Αλγέρι αεροπειρατεία στη πτήση 8969 της Air France. Κατά τη διάρκεια τριών ημερών σκοτώνονται 3 επιβάτες, καθώς και οι 4 τρομοκράτες. Έγινε επέμβαση. Το 1999, τέλος, 24 Δεκεμβρίου, πραγματοποιείται αεροπειρατεία πάλι στη πτήση 814 της Indian Airlines στον ειδικό εναέριο χώρο μεταξύ της Καθμαντού και Νεπάλ και του Δελχή στην Ινδία. Το αεροσκάφος προσγειώθηκε στο Κανταχάρ του Αφγανιστάν. Το συμβάν έληξε στις 31 Δεκεμβρίου με την απελευθέρωση 190 επιβαίνοντων, ένας επιβάτης σκοτώθηκε.
Αυτά ήταν τα γεγονότα που είναι και τα γραμμένα και έχουν γίνει ημερολογιακά στις 23 Δεκεμβρίου στο πλανήτη Γη. Σήμερα 28 Δεκεμβρίου του 2020 και από γεννήσεις τώρα 24 Δεκεμβρίου έχουμε. Το 3 π.Χ. γεννιέται ο Γάλβας, Ρωμαίος Αυτοκράτορας. Το 1166 έρχεται στη ζωή ο βασιλιάς της Αγγλίας Ιωάννης. Το 1389 γεννιέται ο δούκας της Βρετάνης Ιωάννης ο Σίγμα Ταφ. Το 1596 γεννιέται ο Ολλανδός ζωγράφος Λεονέρτ Μπράμερ. Το 1597 γεννιέται ο πρίγκιπας του Μονακό ο Νόριος ο Βίτα. Το 1631 έχει τη ζωή ο Γερμανός στρατηγός Βερνάρδος Γουστάβος του Μπάντεν Ντούρλαχ. Το 1754 ο Άγγλος ποιητής, χειρούργος και κληρικός έρχεται στη ζωή George Crabb. Το 1761 γεννιέται ο Γάλλος αστρονόμος Jean-Louis Pons. Το 1761 έρχεται στη ζωή ο Οθωμανός Σουλτάνος Σελίμ ο Τρίτος. Το 1787 γεννιέται ο πρίγκιπας της Έσης Κάστελ Γουλιέμος. Το 1798 ο Άνταμ Μιτσίκεβιτς, Πολωνός ποιητής. Το 1809 έχει τη ζωή ο Κιτ Κάρσον, Αμερικανός στρατιωτικός. Το 1818 έρχεται στη ζωή ο Άγγλος φυσικός Τζέιμς Πρέσκοτ Τζάουλ, προφανώς τη μονάδα Τζάουλ που λέμε στη φυσική. Το 1837 αυτοκράτηρα της Αυστραλίας έρχεται στη ζωή η Ελισάβετ. Το 1845 ο βασιλιάς της Ελλάδας Γεώργιος ο Α, 24 Δεκεμβρίου. Το 1867 γεννιέται ο Τούρκος ποιητής Τεφίκ Φικρέτ. Το 1868 έρχεται στη ζωή ο Γάλλος κακιστής Εμμανουέλ Λάσκερ. Το 1889 ο Εμίλ Νελιγκάν, Καναδός ποιητής. Το 1879 έρχεται στη ζωή η βασίλισσα της Δανίας Αλεξανδρινή του Μεκλεβούργου Σβέριν. Το 1881 ο Χουάν Ραμόν Χιμένεθ, Ισπανός ποιητής. Το 1886 έρχεται στη ζωή ο Μάικλ Κέρτις, Ούγγρος συνθέτης. Το 1905 ο Χάουαρτ Χιούς, Αμερικανός επιχειρηματίας. Το 1906 ο Φραντς Βάξμαν, Γερμανός συνθέτης. Το 1922 έρχεται στη ζωή η Αμερικανίδα ηθοποιός Άβα Γκάρνερ. Κυριάκος η ίδια μέρα γεννημένος με αυτή τη χουλουγουριανή που θα πει. Το 1928 ο Γερμανός πολιτικός Μάνφερντ Ρόμελ. Το 1934 ο Κροάτης πολιτικός Στίπε Μέσιτς. Το 1937 έρχεται στη ζωή ο Φέλιξ Μιέλι Βενεράντο, Βραζιλιάνος ποδοσφαιριστής. Το 1940 ο Γιάν Στράτσκι, Τσέχος πολιτικός. Το 1943 η Τάρια Χάλονεν, Φιλανδή πολιτικός. Το 1945 έχει τη ζωή ο Άγγλος τραγουδιστής και μπασίστας το Motorhead Lemmy, με το Lemmy μαζί. Το 1957 ο Αφγανός πολιτικός Χάμιντ Καρζάι. Το 1961 ο Ιλχάμ Αλίγεφ, πρόεδρος του Αζερμπαϊτζάν. Και το 1968 η ίδια μέρα Κυριάκο γεννημένος με τον Μανώλη το Φάμιλο, το γνωστό Έλληνα τραγουδιστή. 24 Δεκεμβρίου είστε ίδια μέρα μαζί. Το 1969 ο Ed Milband, Άγγλος πολιτικός. Το 1971 έρχεται στη ζωή 24 Δεκεμβρίου ο Γιώργος Αλκαίος, Έλληνας τραγουδιστής με πολλές επιτυχίες και τραγούδια. Το 1971 έρχεται στη ζωή ο Ρίκι Μάρτιν, Πορτοϊκανός τραγουδιστής, άλλος παγκοσμίου φήμης τραγουδιστής. Το 1977 γεννιέται ο Χιλιανός τραγουδιστής Αμέρικο. Το 1979 έρχεται στη ζωή ο Αμερικανός παλαιστής Chris Hero. Το 1981 έρχεται στη ζωή ο Ρώσος τραγουδιστής Ντίμα Μπιλάν. Το 1986 η Άννα Μπρέντα Κοντέρερας, Μεξικανή ηθοποιός. Το 1988 ο Στέφανος Αθανασιάδης, Έλληνας ποδοσφαιριστής. Και κλείνουμε 24 Δεκεμβρίου του 1991 έρχεται στη ζωή ο Άγγλος τραγουδιστής Λουίς Τόλμινσον. Αυτά Κυριάκο μου συνέβησαν στη ημερομηνία γέννησή σου. Σου εύχομαι χρόνια πολλά. Να είσαι γερός δυνατός σε όλη τη ζωή, εσύ και η οικογένειά σου, και καλές επαγγελματικές επιτυχίες και ό,τι δώσει ο Θεός ας βρέξει. Ευχαριστώ πολύ, να είσαι καλά.